Έχουμε ξεκινήσει από το πρωί ένα σύντομο ταξίδι για τη στερεά Ελλάδα και απόγευμα πλέον μπαίνουμε στην Άφθακτο. Φτάνοντας στην πόλη, συναντήσαμε το Βενετσιάνικο κάστρο που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 200 μέτρων και πήρε την τελική του μορφή από τους Ενετούς το 13ο αιώνα. Κατηφορίζοντας από το κάστρο, μπαίνουμε στην πόλη. Η γραφική Ναύπακτος έχει πληθυσμό 14.000 κατοίκους, ενώ σήμα κατά τεθέν της πόλης είναι το περίφημο ενετικό λιμάνι της και τα πλακόστρωτα καλντερίμια. Βλέπετε πολύ ωραία. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο λιμάνι απέναντι και θα καθίσουμε. Ναι. Ναι, νομίζω ότι εδώ πέρα είναι εξαιρετικά. Είναι πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο το λιμάνι εδώ, το ενετικό, έτσι. Ναι, βεβαίως. Πολύ γραφικό. Να γύρισε και ειδικά βραδάκι. Κάνοντας μια βραδινή βόλτα, απολαμβάνουμε την ομορφιά και ηρεμία του λιμανιού και συναντάμε το άγαλμα του Μιχαήλ Θερβάντες, αλλά και τον Ανδριάντα, του πυρπολιτή του 21, Γεωργίου Ανεμογιάννη. Και 9 και 25 το βράδυ, αναχώρησα από Ναύπακτο. Και πάμε για Αθήνα. Εξαιρετικά, έτσι. Εξαιρετικά, πάμε περάσαμε. Για Αθήνα. Πολύ ωραία. Ωραία. Έτσι. Πάμε για κάτω. Πάμε. Άντε, πάμε. Αναχώρηση λοιπόν από την Ναύπακτο. Πολύ ζωντανή πόλη, παιδιά. Έτσι μας έκανε εντύπωση. Πολύ κίνηση, πολύς κόσμος, γραφικότατα. Το ενετικό της λιμάνι ήταν καταπληκτικό.